Κάτι άλλο μου λείπει ακόμα, εκτός από το μαέστρο. Τι? Απόψε. Ένα λουλούδι για το φέτος. Μου επιτρέπεις από την κοινή μας ανθοδέσμη. Και συνεχίζουμε τις προσφορές. Από ΕΡΤ 2 και 1 και πελάτες της βιοτεχνίας Χ 14.482. Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Κινήσεως ΟΣΕ 47.000. Δραμπουκάκης Μιχάλης 50.000. Τσερεντές Παναγιώτης 21.000. Εργαζόμενοι στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο ΓΑΜΑ Χατζικώστα 68.580. ΔΕΗ Περιοχής Καρδίτσας 36.000. Εργαζόμενοι της ΒΙΝΚΟ Ανώνυμος Εταιρεία 27.100. Η ΒΙΝΚΟ Ανώνυμος Εταιρεία η ίδια 50.000. Ταμείο Υγείας Υπαλλήλων ΑΤΕ 50.000. Ματιά του Χριστίνα 20.000. Παπαναστασίου Χριστίνα 10.000. Οικονόμου Μιχάλης 10.000. Τοπική Επιτροπή ΠΑΣΟΚ Αλονίστρα Μενιδίου 10.000. Ταχυδρόμη Περιστερίου 10.000. Μέλη του Σωματείου Μικροπολιτών 14.000. Κωνσταντίνος Μαχαίρας 10.000. Βιοτεχνία Σειρματοπλεγμάτων Κερκύρας Κόντος 25.000. Προσωπικό ξενοδοχείου Μέδουσα 10.000. Τετραπλάστ Ομόρυθμος Εταιρεία 10.000. Λάτρας Θεόδωρος 20.000. Χρυσόγελος Γεώργιος 10.000. Τέχνικα Ανώνυμος Εταιρεία Άγγελος Αποστολάτος 100.000. Να συνεχίσω. Να συνεχίσει, Σάσα. Θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα από ένα μεγάλο τηλεγράφημα που μας ήρθε. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου Πέδων η Αγία Σοφία ευχαριστεί θερμά όλους όσους αθρώα προσήλθαν στην αιμοδοσία για να προσφέρουν το αίμα τους στα 1.200 παιδιά που μεταγγείλονται στο νοσοκομείο μας. Πραγματικά η ανταπόκρισή τους ήταν πολύ μεγάλη και συγκινητική. Θερμές ευχαριστίες. Μια παρέμβαση πάλι Σάσα, ναι. Γιατί μου το είπαν τώρα τηλεφωνικά. Ναι. Πριν την εκπομπή πήγαιναν 4 άτομα την ημέρα για αίμα. Από την ημέρα της εκπομπής πηγαίνουν 50 άτομα για αίμα στο νοσοκομείο Αγία Σοφία. Κατά μέσο όρο. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θερμές ευχαριστίες λένε ακόμη σε όλους τους συντελεστές της εκπομπής και ιδιαίτερα στον εμπνευστή κύριο Νίκο Φραγκάκη. Να διαβάσω και για αίμα εδώ πέρα, γιατί το αίμα μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Ο Χιονοδρομικός Όμιλος Νέων Χιών Αθήνας προσφέρει 150 φιάλες αίμα το χρόνο και θυμίζει ότι η επόμενη εθελοντική αιμοδοσία θα γίνει 16 Ιανουαρίου 86. Διεύθυνση και προσωπικό θεραπευτηρίου Άγιος Παντελεήμων 58500. Κατάστημα Πανταζώνες 30.000, τσιγκάνι της Αγίας Βαρβάρας ΑΟΜ Κεραυνός 18500, προσωπικό Αγροτικής Τράπεζας Ηρακλείου 40.000, μέλη Φιλαρμονικής Δήμου Ηρακλείου 10.000, προσωπικό Εμπορικής Τράπεζας Θεμιστοκλέους 23.500, γιατροί ΝΕΕΣ, δεν ξέρω τι πάει να πει, 19.000, κατάστημα και προσωπικό Τσαντίλη 34.400, προσωπικό Τριούμφ 20.000, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομού Λευκάδας 11.500, εργαζόμενοι στο Συνεργείο Δικτύων Ίδρευσης Ηρακλείου 17.500, οίκος Νηφικών Παπα-Νικολάου Περιστέρη 15.000, Σύλλογος Ποντίων Χαϊδαρίου η Ποντιακή Λύρα 10.000, Σύλλογος Φυρισάντων 11ου Γυμνασίου Περιστερίου 10.000, Τμήμα Ασφαλείας της Κεντρικής Τράπεζας Ελλάδος 10.000, Κουρκούλης Βασίλης 19.500, Καμπάνης Αντώνης 10.000, 5ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας 10.000, 10% συγκεκριμένα, Βιβλιοπωλείο Βύρονος Δοκιμάκι 20.000, τα παιδιά από το Σουδάν που σπουδάζουν ή εργάζονται στην Ελλάδα 28.000. Πώς τα βλέπετε, συνεχίζουμε ή... Λουλούγκο Λούκαγλου. Παρούσα και κούκλα. Δεν σκουπίσατε σήμερα. Καθίστε παρακαλώ άνετα απέναντι στην κάμερα. Μάλιστα. Σας παρακαλώ, μήπως μπορείτε να μου βάλετε ένα μικρό πορτατιφάκι εδώ δίπλα, γιατί αυτά τα φώτα με ζαλίζουν. Να βάλω καλύτερα τα γυαλιά μου. Συγγνώμη. Είναι του ήλιου, δεν είναι δικά μου.
Βγάλτε τα γυαλιά σας της ποινής, να δούμε και τα ματάκια σας που έχουν ωραίο χρώμα. Καλά, τα μάτια μου είναι το ατού μου. Που να με παίρνετε και ολόσωμη. Φοράω σήμερα και το μάλινο καλσόν μου. Είναι μοχέρ. Δεσποινής Μπουλούκοκλου, τι έχετε σπουδάσει? Ναι, έχω σπουδάσει κοπτική ραπτική μητρών, πατρών. Ξέρω ακόμα πλακοραφή, πισοβελονιά. Κάνω και κάτι γιουβαρλάκια. Δεσποινής Μπουλούκοκλου, πείτε μας αν ξέρετε καμιά ξένη γλώσσα. Ναι, τραγουδώ απτέστος ινδικά. Αρκετά, αρκετά, επάνω στο γραφείο υπάρχουν μερικά κείμενα. Πάρτε παρακαλώ ένα στην τύχη και προσπαθήστε να μας το διαβάσετε με το κατάλληλο ύφος. Μάλιστα. Στην κάμερα. Εκεί, ευχαριστώ, ναι. Καλησπέρα σας. Καταστροφικός σεισμός έπληξε χτες την πόλη του Τσιμπουκτού. Οι νεκροί υπολογίζεται να ξεπεράσουν τις 3.000. Αρκετά, αρκετά, Δεσποινή. Ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί θέλετε να κάνετε αυτό το επάγγελμα. Να σας πω. Πρώτον, για να σκάσουν οι φίλες μου και οι γειτόνισές μου. Δεύτερον, για να αποκτήσω το κοινό μου. Τρίτον, για να βρω ένα καλό παιδί. Τέταρτον, για να ανεβάσω την ακροαματικότητά σας. Και πέμπτον, γιατί είμαι όμορφη, δεν είμαι? Σας από ό,τι είδα έκανες και το συγγραφικό σου ντεμπούτο σε αυτή την εκπομπή με δύο όμορφα νούμερα. Σου εύχομαι. Σ' αρέσει, ναι. Όταν κάνεις επιθεώρηση θα σου τη γράψω. Σου εύχομαι να γράψεις πολλές επιθεωρήσεις. Όχι μόνο για μένα και για πολύ καλύτερους από μένα και να έχεις μεγάλες επιτυχίες. Ευχαριστώ πολύ, Βασίλη. Και ξαναγυρίζουμε λοιπόν στο θέμα της εκπομπής μας, η οποία πλέον είναι συγκινητική και καταπληκτική. Δεν υπάρχει λόγος να μην το πω, είναι πρωτοφανές αυτό που γίνεται. Ο Σύλλογος Εργαζομένων στην ΕΑΣ, 1.600 άτομα προσφέρονται ως εθελοντές αιμοδότες ισοβίως. Έχουν δημιουργήσει ήδη τράπεζα αίματος και έχουν κάνει αιμοληψία. Μάλιστα. Ναι, και έχουν βρεθεί 400.000. Επίσης, αυτή τη στιγμή μας ήρθε ένα τέλεξ που λέει: η κλωστοϊφαντουργική βιομηχανία Ιωάννης Σακαλίδης Ανώνυμος Εταιρεία ακυρώνει την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας και προσφέρει το ποσό των 1.500.000 δραχμών. Μάλιστα, 1,5 εκατομμύριο για τη θεραπεία της μεσογειακής ανεμίας. Πολλές ευχές για ευτυχισμένο και ειρηνικό 1986 και οι δικές μας ευχές για σας, κύριε Ιωάννη Σακαλίδη. Και εδώ χρειάζεται ένα χειροκρότημα από όλους όσους είμαστε εδώ. Επίσης, Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Νέας Μαγνησίας η Αλληλεγγύη συγχαίρει με, ο Σύλλογος έχει δύναμη 260 μελών και προσφέρει 400 φιάλες ετησίως και συγχαίρει την εκπομπή και συγχρόνως κάνει έκκληση στον ανθρωπισμό των Ελλήνων να προσφέρουν αίμα για τα παιδιά της μεσογειακής ανεμίας. Το αίμα προηγείται της έρευνας, είναι το σύνθημα το οποίο προβάλλει ο Σύλλογος. Το προσυπογράφουμε και εμείς. Συνεχίζουμε με άλλες προσφορές. Μπακάλης Ελευθέριος 50.000. Φραγκουλιτάκης Νίκος σε μνήμη Ιωάννου Φλεριανού 30.000. Κάτοικοι Σεβαστιανών Έδεσας 101.800. Καλόγερος Αναστάσιος 48.000. Σύλλογος Εμπορία Ραπτομηχανών Θεσσαλονίκης 100.000. Επιπλώραμα 50 Ενωμένα Εργοστάσια Θεσσαλονίκης 50.000. Καταστήματα Ρώμα Πίτσα Θεσσαλονίκης Αδερφή Ζαγκανά 100.000. Μία διαφορετική προσφορά.
Τα εργαστήρια ελεύθερων σπουδών αισθητικής και φυσιοθεραπείας Μέρις Λαμπελέτ προσφέρουν σπουδές αισθητικής διετούς φοιτήσεως σε τρεις μαθήτριες ανεξαρτήτως ηλικίας. Άλλες προσφορές: Γεώργιος και Δημήτριος Τάγκας 50.000, Πίλιουρας Ανέστος 30.000, Χιονοδρομικός Όμιλος Νέων 5.000, Αλμπέρτο Σπορ 3.000, Key Travel 3.000. Θέλεις να συνεχίσεις, Σάσα? Εκπολιτιστικός Σύλλογος Άννου Σωτή. Θα συνεχίσει ή δεν θα συνεχίσει? Να συνεχίσεις, Σάσα. Να συνεχίσεις. Διεύθυνση Ασφαλείας Αττικής 50.000 δραχμές. Βιντεοσόνικ Τσάρας Παπαδημητρίου Όμικρον Έψιλον 100.000 δραχμές. Υπάλληλοι Γενικής Τράπεζας 12.900. Γεωργικός Πιστωτικός Συνεταιρισμός Σεβαστιανών Έδεσας 100.000 δραχμές. Τσέλιος Γιώργος και Νίκος 30.000, υπάλληλοι ΕΤΕΣ Πάρτης 13.000, εργαζόμενοι στα μεταλλουργία Μαντουδίου 30.000, Αττικό Κέντρο Επίπλου 43.000, Παπαδόπουλος Δημήτρης 11.000 και συνέχεια στο πρόγραμμά μας. Έχουμε αυτή τη στιγμή δύο φιλοξενούμενους σε αυτή την παστρατιά αγάπης. Παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα σας και χρόνια σας πολλά. Και ευχαριστούμε που μας καλέσατε στην εκπομπή σας και εσείς, κύριε Βασίλη. Χρόνια σας πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εκπροσωπώ αυτή τη στιγμή το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Νομού Αχαΐας, ο αιμοδότης από την Πάτρα. Θα ήθελα να απευθύνω δύο λόγια σε όλους τους εθελοντάς αιμοδότας και ιδιαιτέρως τους εθελοντάς αιμοδότας της Πάτρας. Αγαπητοί τηλεθεατές, με μεγάλη μου χαρά παρουσιάζουμε μπροστά σας εκ μέρους των 2.200 μελών του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Νομού Αχαΐας ο Αιμοδότης. Εκφράζω τις ευχές μου στο νέο χρόνο να φέρει υγεία, ειρήνη και ευημερία σε όλους. Ευχαριστώ στους εντελεστάς και οργανωτές εκπομπής αυτής, καθώς επίσης και τους εθελοντάς αιμοδότας για το δροπιστικό του έργο του Συλλόγου. Στο Σύλλογο Πασχόντων Μεσογειακής Ανεμίας απευθύνω ιδιαίτερο χαιρετισμό για τον αγώνα που κάνουν για ένα καλύτερο αύριο. Σαν πρόεδρος του Συλλόγου μας θα ήθελα να πω δύο λόγια για να βοηθήσω και εγώ στην ανάπτυξη και διάδοση εθελοντικής αιμοδοσίας που τόσο πολύ έχει παραμεληθεί στη χώρα μας. Ο Έλληνας είναι ευαίσθητος και πάντα στο κάλεσμα και στον πόνο του συνανθρώπου συμπαραστέκεται, αλλά ένα μεγάλο αλλά όταν αυτός που έχει αιμοδοτήσει 10-15 φορές χρειαστεί για την οικογένειά του αίμα θα αναγκαστεί να ψάξει και με πολύ δυσκολία θα βρει, τότε φανταστείτε τον πόνο του. Γι' αυτό το λόγο ο Συλλογός μας έχει εφαρμόσει ένα σύστημα που μια ομάδα από εμάς καλύπτει ανάγκες του νομού μας και των πασχόντων από μεσογειακή ανεμία, η δε άλλη μικρότερη καλύπτει έκτακτα περιστατικά των μελών του Συλλόγου, ώστε τη στιγμή του πόνου να μην πικρώνεται από την αδιαφορία. Προτείνουμε στους φορείς που παρευρίσκονται εδώ, αλλά και σε αυτούς που μας ακούνε από τα σπίτια τους, ότι για να έχουμε υγιείς εθελοντές αιμοδότες θα πρέπει να καθιερωθεί στην πράξη και όχι στα χαρτιά δύο φορές το χρόνο γενικές εξετάσεις. Εάν αυτά γίνουν και ο θελοντής αιμοδότης αντιμετωπιστεί σαν ένας ευαίσθητος άνθρωπος, να είστε βέβαιοι ότι αυτή η χρονιά μπορεί να φτάσουμε ακόμη και στο επίπεδο της Ελβετίας και θα μας περισσεύει και εμάς αίμα, όπως αυτούς, ώστε να στέλνουμε σε συνανθρώπους άλλων χωρών που δεν έχουν καταλάβει ότι η ανθρωπιά πρέπει να αντιμετωπίζεται με την ανθρωπιά. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του αιμοδότη, θα καταθέσουμε το συμβολικό ποσό των 15.000 δραχμών για τους πάσχοντες μεσογειακής ανεμίας μέσω της εκπομπής σας και λέω συμβολικό γιατί πιστεύουμε ότι για τη μεσογειακή ανεμία απαραίτητο είναι το αίμα και όχι το χρήμα. Ναι, να σας πω κάτι. Είναι απαραίτητο να τελειώσουμε όμως γιατί ναι, είναι απαραίτητο, ο χρόνος είναι χρήμα. Θα παρακαλούσαμε τους εθελοντάς αιμοδότας στη Βότση 51 κάθε Τάρτη έχουμε εθελοντική αιμοδοσία και μπορεί να απευθυνθούν στο Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Νομού Αχαΐας ο αιμοδότης τηλέφωνο 275-578 διότι το Ιανουάριο μήνα θα υπάρξει μεγάλη έλλειψη αίματος και θα υπάρξει μόνο για τα παιδιά της μεσογειακής ανεμίας αλλά θα υπάρξει έλλειψη και για τα παιδιά του καθενός από εμάς. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Πολλά. Πείτε μας, κύριε Φραγκάκη, πόση ώρα έχουμε. Έχουμε και έναν άλλο κύριο εδώ πέρα. Δύο λεπτά το πολύ, μαζί με την αποχώρηση. Και υπάρχουν μπορείς και ονόματα που πρέπει να υποθούν, τουλάχιστον αυτά. Τι έγινε? Σύντομα, παρακαλώ. Μάλιστα. Είμαστε ένας σύλλογος λίγο διαφορετικός από όσους γνωρίζετε μέχρι στιγμής. Λίγο παράξενος, αλλά πολύ απαραίτητος όσο θα έχουν ανάγκη οι άνθρωποι από αίμα. Το όνομά μας λοιπόν είναι Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Νομού Ξάντης. Για το Μαραθώνιο Αγάπης, ο Σύλλογός μας κατέθεσε 20 φιάλες αίμα στον Σύλλογο Πασχόντων Μεσογειακής Ανεμίας. Το τελευταίο δίμηνο διακινήσαμε σε άλλα νοσοκομεία 67 φιάλες αίμα, πάντα με τη συνεργασία του Σταθμού Αιμοδοσίας Νοσοκομείου Ξάντης.
Ευχόμαστε τέλος όλοι οι φορείς να συμπληρωθούν και να συσπηρωθούν για να δουν πιο ζεστά το θεσμό της εθελοντικής αιμοδοσίας και να αγκαλιάσουν τους συλλόγους εθελοντών αιμοδοτών, να γίνουν μέλη του, να γίνουν εθελοντές αιμοδότες. Αυτές η συντονία ήταν οι δραστηριότητες μας, που σαφέστατα είναι μέσα στους στόχους και τις επιδιώξεις του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών. Δεν θα έπρεπε, παρακαλώ πολύ, δεν θα έπρεπε να παραλείψω να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας και όλους τους εθελοντές αιμοδότες του νομού Ξάνθης και ιδιαίτερα όλους τους εθελοντές αιμοδότες της Ελλάδος. Και να ευχηθώ καλή χρονιά. Καλή χρονιά και από εμάς και να συνεχίσω μερικά ονόματα ακόμη. Εργοστάσιο υποδημάτων Σαμαράς Φέκας 10.000, Ένωση Εισαγωγέων Μεταχειρισμένων Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων Αθηνών Πειραιός 100.000. Σύλλογος Συμπή Θεσσαλονίκης κατέθεσε ήδη 212.000 και συνεχίζουν να μαζεύουν χρήματα. Οι ανώνυμοι προσέφεραν πάρα πολλά χρήματα. Είδαμε ακόμη και προσφορές πολλές των 100.000 ανώνυμα. Πλοίο Εύα, ΠΗ 40.000. Γιάννης Ιωαννίδης 10.000, Προσωπικό Εμπορικής Τράπεζας Καλυθέας 19.300, Κατσιαδράμης Αριστίδης 10.000, Τοπική Οργάνωση Γυναικών Νέας Δημοκρατίας Ανθίλη Φθιώδηδας 36%. Δεν ξέρω αν έχουμε ώρα για Βασίλη. Να συνεχίσουμε με μερικές πολύ γραφικές και όμορφες προσφορές, όπως μας ήρθαν αυτή τη στιγμή στο στούντιο. Τα παιδιά του Κουκακίου είπαν την παραμονή, τα κάλαντα μαζέψαν 14.485, βρίσκονται εδώ. Τα ίδια παιδιά βγήκαν την άλλη μέρα, ανήμερα, είπαν τα κάλαντα, με έναν κουμπαρά, ο οποίος έγραφε και απάνω μεσογειακή ανεμία, και μαζέψανε και άλλα χρήματα τα οποία βρίσκονται επίσης εδώ. Συγχρόνως, σε κάποιο κατάστημα που θέλει να παραμείνει στην ανωνυμία, υπήρχε ένας κουμπαράς και εκεί όποιος ήθελε πρόσφερε οτιδήποτε. Είναι ωραίο να βλέπεις να σε κυκλώνει, να σε πλημμυρίζει αγάπη και να μην την προλαβαίνεις. Αυτό έχουμε πάθει εμείς αυτή την εκπομπή. Δεν το περιμέναμε. Να πούμε κάτι στον κόσμο που μας βλέπει, στον θεατή μας, θεατές μας μάλλον, ότι ελπίζουμε και προσπαθούμε να υπάρξει και μια άλλη εκπομπή. Αυτό ακριβώς θα έλεγα. Που θα δώσουμε και το υπόλοιπο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Δεν έχει σταματήσει το καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Μα έχουμε... Και τα ονόματα είναι πάρα πολλά, Νίκο, που δεν έχουμε τίποτα διαβάσει. Τίποτα δεν έχει σταματήσει. Ούτε οι προσφορές σας, ούτε η αγάπη σας. Αυτό το μαραθώνιο δεν είναι μαραθώνιο με τέρμα. Τίποτα δεν έχει σταματήσει και να είσαστε σίγουροι ότι ο σταθμός θα βρει τον τρόπο να ανταποκριθεί στην αγάπη την οποία δείξατε. Γεια σας και καλή χρονιά. Καλή χρονιά και από μένα και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Όταν ο πόνος φεύγει με ένα χάδι, αυτό είναι αγάπη. Όταν ένα παιδί γελά, αυτό είναι αγάπη. Όταν η ελπίδα σβήνει το σκοτάδι, αυτό είναι αγάπη. Όταν ο άνθρωπος βοηθά, αυτό είναι αγάπη. Αλλάζεις με ένα χρώμα, αυτό είναι αγάπη. Όταν κερνάς παρηγοριά, αυτό είναι αγάπη. Όταν χαμογέλο χαράζεις ένα στόμα, αυτό είναι αγάπη. Όταν ανοίγεις μια αγκαλιά, αυτό είναι αγάπη. Το πιο ωραίο δώρο.
να το κάνεις κάτι. Αυτό είναι αγάπη. Όταν προσφέρεις τη χαρά. Αυτό είναι αγάπη. Όταν στο ξένο δεν γυρνάς την πλάτη. Αυτό είναι αγάπη. Όταν ανοίγεις την καρδιά. Αυτό είναι αγάπη. Όταν ο πόνος φεύγει με ένα χάδι. Αυτό είναι αγάπη. Όταν ένα παιδί γελά. Αυτό είναι αγάπη. Όταν η ελπίδα σβήνει το σκοτάδι. Αυτό είναι αγάπη. Όταν ο άνθρωπος βοηθά. Αυτό είναι αγάπη.